Θα διαβάσουμε τη σελίδα 983. Σελίδα 983 από τις πράξεις των Αποστόλων, κάπα κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Σελίδα 983, κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Πέμψας δε από τη Σμιλή του εις Έφεσον, προσεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και όταν ήλθον προς αυτόν είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε, από τις πρώτης ημέρας αφήσε πάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων. Δουλεύον τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, οντέν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγέλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας την εις των Θεών μετάνοια και την πίστην εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και τώρα ειδού εγώ δεδεμένος στο πνεύμα τι πάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέλλοντα να συμβώσει εις εμέ, εν αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτον, ουδέ έχω πολύτιμον τη ζωή μου ώστε να τελειώσω το δρόμο με τα χαράς και τη διακονία την οποία έλαβον παρά Κυρίου Ιησού να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα ειδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το πρόσωπό μου στις πάντες μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και σε όλων το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησεν δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συνεισέλθει σε εσάς, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του πυμνίου των παιδιών του Θεού. Και εξ ημών αυτών θέλουν σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς, τα παιδιά του Θεού, ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσαν ουθετό με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα αδελφοί σας εφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον και χρυσίον ημάτιο ουδενός επεθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι στα σχρίας μου και εις τους όντας μετεμού εχείρες αύτε υπηρέτησαν. Κατά πάτα υπέδειξε εις εσάς ότι ούτω κουπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να εστιμήστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίδει της μάλλον παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε ταύτα γονατί σας προσευχήθη με τα πάντων αυτών, έγινε δε πολύ κλαθμός πάντων και πεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλων αυτών, υπερλυπούμενοι μάλιστα για τον λόγον τον οποίον είπεν ότι δεν θέλουν συνειδή πλέον το πρόσωπον αυτού και προέπεμπον αυτών εις το πλοίον. Αμήν. Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού. Ένας άνθρωπος διώκτης, υβριστής και βλάσφημος, φόβος και τρόμος της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας εκεί στα Ιεροσόλυμα και όχι μόνο, φόβος και τρόμος με τη συμπεριφορά του, με το έργο του, με το μίσος του, με το θυμό του,
καθώς θεωρούσε ότι υπηρετεί και δοξάζει και εργάζεται τον Θεό διώκοντας, καταδιώκοντας την Εκκλησία του Θεού, διώκοντας τους Ναζωραίους, την αίρεση των Ναζωραίων. Έτσι πίστευε. Αγνώων όμως, ομολογεί ο ίδιος, έπρατε εν απιστία. Οι άνθρωποι έβλεπαν ένα θηρίο, οι χριστιανοί, τα παιδιά του Θεού έβλεπαν ένα θηρίο απέναντί τους. Ο Θεός όμως έβλεπε έναν δούλο κατά την καρδία του, που θα πράξει πάντα τα θελήματά του. Ένα δούλο ο οποίος πρόκειται μέσα στην υπηρεσία και στη δουλεία του να ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί αυτό είναι η αποστολή και το έργο του δούλου. Η ταλαιπωρία στην υπηρεσία του Κυρίου, η ταλαιπωρία στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Όσοι θέλουν να ζώσει ευσεβώς θα διωχθούν, πόσο μάλλον ο δούλος και οι δούλοι, οι δούλες και οι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Και έτσι έφτασε στο αποκορύφωμα η ταλαιπωρία του και η δοκιμασία του εκεί στην Έφεσο, όταν ξεσηκώθηκε όλη η Έφεσος εναντίον του Παύλου αλλά και όλων των συνδούλων του. Οι οποίοι είχαν εργαστεί με ζήλο, αλλά το έργο το είχε κάνει ο Κύριος και είχαν σωθεί πολλές ψυχές, καθώς το κήρυγμα του Ευαγγελίου ακούστηκε σε όλη την Ασία. Όμως ήρθε η στιγμή της απολυτής δοκιμασίας, θλίψης και ταλαιπωρίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος να λέγει με παρησία ότι απελπίστημεν και του ζήν. Και πώς έγινε αυτό? Ο Θεός το έκαμε. Ο Θεός το έκαμε γιατί έπρεπε να καταλάβει ο δούλος του Θεού ότι για να είναι δούλος, πιστός, φρόνιμος, αγαθός, καρποφόρος, ευλογημένος, δεν φτάνει μόνο με τα πάσαν ταπεινοφροσύνη να δουλεύει τον Κύριο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά πρέπει, και αυτό είναι το δύσκολο, ο δούλος να πάρει την απόφαση του θανάτου, ώστε να πάψει να ελπίζει στις ικανότητες του που έχει. Ήταν απόλυτα ικανός άνθρωπος ο Παύλος, και γνώση και αντοχή και τα πάντα θα έλεγα, αλλά είναι ανάγκη να πάψει να ελπίζει στον εαυτό του, αλλά να ελπίζει στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, καθώς εν τες ημέρες της αρκός αυτού και ο Κύριος του και ο Θεός του Ιησούς Χριστός ήλπιζε και με τα κραυγής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίες στον Πατέρα τον Ουράνιο, που μπορούσε αυτός μόνο να τον σώζει εκ του θανάτου μέσα από τους τεράστιους πειρασμούς, επιθέσεις του διαβόλου στον δούλο Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, καθώς επίσης και στον δούλο του Ιησού Χριστού, τον Απόστολο Παύλο. Έπρεπε να μάθει να ελπίζει μόνο στον Ιησού Χριστόν, και η ελπίδα αυτή να τον οδηγεί κατά πάντα στο να υπακούει και υποτάσσεται στη φωνή του Κυρίου του, που του είπε πήγαινε τώρα φεύγοντας από την Έφεσο εκεί στα Ιεροσόλυμα, και το Πνεύμα το Άγιο να τον ενημερώνει ότι θλίψεις, δεσμά, ταλαιπωρία με περιμένει εκεί, αλλά πρέπει να μπορεί να λέει πλην όμως δεν φροντίζω περί ουδενούς τούτων, ούτε έχω πολύτιμον τη ζωή μου, αλλά εκείνο που κάνω με χαρά, λέει ο δούλος του Θεού,
είναι να τελειώσω το δρόμο μου και τη διακονία, την υπηρεσία που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός να φέρω σε τέλος, να ολοκληρώσω. Φοβερές οι δοκιμασίες του δούλου. Όμως, αγαπητά μου αδέλφια, το μήνυμα σήμερα που μου έδωσε ο Θεός είναι ότι υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχει ο δούλος, υπάρχει ο Υιός, αλλά υπάρχει και ο Υιός ο οποίος είναι δούλος. Αλληλούια! Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Υιός Θεού μονογενής. Δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Γι' αυτό όταν ερωτήθη ποιος θα πάει δι' εμάς να σώσει τους ανθρώπους και να τους μεταμορφώσει, όχι μόνο σε κατηχόνα αλλά και καθομοίωσιν Θεού, ο Υιός ο μονογενής είπε «Ιδού εγώ ο Θεέ, με χαρά θα πάω να κάνω το θέλημά σου». Και ο Θεός ξέρετε τι είπε? «Ιδού ο δούλος μου, εις τον οποίον ευαρεστήθην». «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον έχρισα με τη δύναμη του Πνεύματός μου του Αγίου. Ιδού ο δούλος μου, που είναι εκλεκτός μου, και αυτός θα εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη». Ένα μοναδικό πρόσωπο. «Υιός Θεού μονογενής εξήλθε εκ του Πατρός, Λόγος Θεού, εξερχόμενος εκ του Πατρός, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Υιού, λαβονδούλου μορφή, ο Υιός, λαβονδούλου μορφή, και λαβώντας δούλου μορφή έγινε όμοιος με τους ανθρώπους για τους οποίους απεστάλλει να υπηρετεί. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ο Υιός, ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του για να γίνει δούλος. Σαν δούλος τώρα εκμεταλλεύτηκε ή εξεπλήρωσε την αποστολή του ταπεινώνοντας τον εαυτό του με έναν μοναδικό τρόπο που μόνο ο δούλος μπορεί να το κάνει, γενόμενος υπήκοος εις τον αποστέλλοντα αυτόν, και μάλιστα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό αυτόν τον Υιόν που έγινε δούλος, αυτόν τον δούλον που ήταν Υιός και συγκέντρωσε στον εαυτό του την ταλαιπωρία του δούλου και την ευλογία του Υιού στην υπηρεσία του παντοδυνάμου Θεού και στην υπηρεσία αυτών στους οποίους ο παντοδύναμος πατέρας του αλλά και Κύριος του και Θεός του τον απέστειλε. Επαναλαμβάνω, το πρόσωπο αυτό το μοναδικό που συγκέντρωσε στον εαυτό του, ταπεινώνοντας τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στον πατέρα του που τον απέστειλε, συγκέντρωσε στον εαυτό του την απόλυτη ταπείνωση του δούλου με την απόλυτη ευλογία του Υιού και έγινε ένα ιδιαίτερο πρότυπο, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. «Πες μου, Ιδού, πες μου, ο δούλος μου, ο αγαπημένος». Αλληλούια!
Και ο Παύλος, ξέρετε τι λέει? Είμαι μιμητής αυτού. Αυτόν μιμούμε. Σε αυτόν θέλω να μοιάσω. Στον Υιόν που έγινε δούλος. Στο δούλο που ήταν Υιός. Και συγκέντρωσε μόνο δια Πνεύματος Αγίου την απόλυτη εξουσία και ευλογία του δούλου και την υπέταξε στην απόλυτη ταπείνωση και υπηρεσία του δούλου εις δόξαν και έπαινον του πατρός του. Και ο Παύλος λέει, μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Ναι, είστε παιδιά Θεού, γιατί δεχθήκατε τον Χριστό. Ναι, είστε και απολαμβάνετε την ευλογία, την ελευθερία. Γιατί όποιον ο Υιός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Απολαμβάνετε, ώστε ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, ο πατέρας σας και πατέρας μου να σας δίνει. Ναι, απολαμβάνετε τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Ναι, απολαμβάνετε την εξουσία τη βασιλική που σας δίνω. Ναι, απολαμβάνετε την εξουσία τη μεσητική, την ιερατική που σας δίνω. Ναι, απολαμβάνετε τη δόξα μου. Αλλά τώρα όλα αυτά εγώ θέλω, λέει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού, να τα υποτάξετε. Κάτω από αυτό που ήταν ο Χριστός, ο δούλος του Θεού του Υψίστου. Με απόλυτη ταπείνωση που εκφράζεται με την απόλυτη υπακοή και υποταγή σε αυτόν που σας, που σας μεταμόρφωσε σε παιδιά του και σας αποστέλει για δούλους του. Αποστολή μεγάλη. Φοβερή, μοναδική. Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Μοναδικό πρόσωπο. Άλλος ο Δαβίδ, άλλος ο Σολομών. Ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, Υιός, απόλυτα ευλογημένος, δούλος, απόλυτα υποτεταγμένος. Θέλεις? Αυτή είναι η πρόσκληση σήμερα. Θέλεις να απολαμβάνεις την ευλογία του Υιού και να υποτάσσεις την ευλογία στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού και των αδελφών σου? Μάθε όμως ότι αυτό θα έχει τη μισθαποδοσία σου. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας, για σας τα παιδιά του Θεού από καταβολής κόσμου. Γιατί? Γιατί αν και παιδιά του Θεού γίνατε δούλοι. Επείνασα και μου δώσατε να φάγω. Ποιος επείνασε? Ο ελάχιστος των αδελφών μου. Εδίψασα και μου δώσατε να πιω. Άρρωστος ήμουνα και με επισκεφθήκατε. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε σε μένα. Ξένος είναι ήμουν και με φιλοξενήσατε. Και τα παιδιά του Θεού που έγιναν δούλοι και δεν κατάλαβαν τι σημαίνει αυτό. Γιατί όλα γίνονται με τη χάρη του Χριστού, με το έλεος του Θεού Πατρός. Και δεν έχεις καταλάβει και δεν έχω καταλάβει και ούτε θα καταλάβουμε εκεί πάνω τότε, εκείνη την ημέρα θα καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι στην εκκλησία του Θεού του Ζώντος, των οίκων του Θεού του Ζώντος που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η εκκλησία του Θεού του Ζώντος στην οποία στηρίζεται και θεμελιώνεται η απόλυτη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί τότε θα το καταλάβουμε. Τώρα δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου. Τι κάναμε για να έρθουμε? Υπηρετήσατε τους ελάχιστους αδελφούς μου σαν δούλοι τους. Σαν δούλοι τους. Δούλοι του ελάχιστου αδελφού μου. Εσείς τα παιδιά
του Θεού. Εσύ είσαι κληρονόμη του Θεού, η συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Υπηρετήσατε τους ελάχιστους αδελφούς μου. Δεν κοιτάγατε τον εαυτό σας, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει και δεν δύναται να αναιρεθεί, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο κάπα κεφάλαιο, είπε ότι μακάριον είναι, μισό λεπτό να το βρω για να, άιντε, μακάριον είναι, ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Αυτό που κάνει ευλογημένο και ευτυχισμένο τον άνθρωπο είναι όχι όταν λαμβάνει και απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απαραίτητο, ούτε όταν απολαμβάνει την αγάπη σου, την υπηρεσία σου, την προσφορά σου. Αλλά μακάριος είναι όταν δίδει, προσφέρει την αγάπη του, την υπηρεσία του. Αλλά σαν Υιός, με καρδία τελεία και ψυχή θέλουσα, και σαν δούλος με πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμμένου, τρέμοντας στο Λόγο του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, που είναι πια μιμητής του Χριστού, προσκαλεί τα παιδιά του Θεού και τους δούλους του Θεού για να τους πει πράγματα μοναδικά, φανερώνοντας τον εαυτό του σαν τύπο παιδιού Θεού και δούλου Χριστού. Τύπος του ποιμνίου, τύπος των παιδιών του Θεού, τύπος των δούλων του Θεού, που έχει και την παρησία να πει «Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Σεις εξεύρετε ότι από τις πρώτης μέρας που επάτησα εις την Ασία, πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Τι έκανα? Καθόμουνα και μου προσφέρατε? Απολάμβανα την αγάπη σας? Απολάμβανα τη σωτηρία που ο Θεός έκαμε σε εσάς? Αντιθέτως, δουλεύων τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με καρδία τελεία και ψυχή θέλουσα δουλεύων τον Κύριον, με αποτέλεσμα με τα πολλών δακρύων και πειρασμών ήτινες με συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων. Απολάμβανα την ευλογία του Θεού ανάμεσά σας, εδούλευα τον Κύριο σαν Υιός Θεού, όπως ο Σολομών, με καρδία τελεία και με ψυχή θέλουσα, αλλά με τα πολλών δακρύων και πειρασμών οι οποίοι μου συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, και ταυτόχρονα έπραξα και το θέλημα του Θεού μου σαν δούλος του, το θέλημα του Κυρίου μου. Δεν έκρυψα τίποτα από αυτά που συμφέρουν εσάς τα παιδιά του Θεού, ώστε να μην αναγγείλω προς εσάς και να σας διδάξω και δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος σε όλους, Ιουδαίους και Έλληνες, την εις τον Θεόν μετάνοια και την πίστη σας εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και τώρα, σαν δούλος ακόμη του Θεού, δεδεμένος στο πνεύματι,
Υπάγω εις Ιεροσόλυμα κατά την εντολή του Κυρίου μου. Αν και γνωρίζω, γιατί το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν, αλλά επειδή είμαι Υιός Θεού που υπέστην και αποδέχθηκα τη δουλεία ώστε να δουλεύω τον Πατέρα μου, επειδή έγινα μιμητής του Χριστού που είναι δούλος αλλά Υιός μονογενής, δεν λογαριάζω το τι θα περάσω, ούτε και τη ζωή μου τη λογαριάζω. Κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ, Κύριε. Εκείνο που λογαριάζω και επιθυμώ είναι να τελειώσω το έργο που με πιστεύτηκε ο Θεός σαν παιδί Του, την οικοδομή της Εκκλησίας, αλλά και το έργο που με πιστεύτηκε ο Θεός σαν δούλος Χριστού, να βοηθάω αυτούς που οικοδομούν την Εκκλησία, δηλαδή εσάς. Εσάς τους πρεσβύτερους και τους επισκόπους που σας κάλεσα από την Έφεσο στη Μίλητο για να σας πω λόγια Θεού, τα οποία διαβάζουμε και εμείς σήμερα σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε να ενεργείτε στη ζωή μας. Και βεβαίως το έργο μου τελείωσε με σας, δεν θα σας ξαναδώ. Όμως εσείς τώρα, παιδιά του Θεού, που αποφασίσατε να δουλώσετε τον εαυτό σας στον Κύριο και να γίνετε πρεσβύτεροι και διάκονοι και ακόμη περισσότερο σε εμάς, δούλοι και δούλες, που ο Θεός σας εξέλεξε και σας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, όχι για να προφητεύετε εις δόξαν και πενών σας, γιατί αυτό είναι το κρίμα το δικό σας. Σας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο για να προφητεύετε υπηρετώντας, δουλεύοντας τον Θεόν σαν παιδιά Θεού, τους αδελφούς σας σαν δούλοι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό σας έδωσα το Πνεύμα το Άγιο τις έσχατες ημέρες. Δεν σας έδωσα το Πνεύμα το Άγιο για να είστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά όντες πλήρης Πνεύματος Αγίου, να εργάζεστε σαν παιδιά του Θεού στην Εκκλησία του Θεού και να υπηρετείτε αυτούς που είναι παιδιά του Θεού και οικοδομούν τον ναό του Θεού, τον οίκον του Θεού. Φοβερό, αδερφοί, το έργο και η αποστολή της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Μοναδικό, ανεπανάληπτο. Όπως ανεπανάληπτος ήταν ο Δαβίδ, έτσι και ανεπανάληπτος είναι ο Χριστός. Όπως ανεπανάληπτος ήταν και ο Σολομών, έτσι είσαι και εσύ. Μόνο που το τέλος του Δαβίδ ήταν η δόξα του Θεού. Το τέλος του Σολομώντα ήταν η αποστασία του. Ο Θεός θα μας φυλάει. Γι' αυτό απευθυνόμενος ο Απόστολος Παύλος στους δούλους λέει, ξέρω όμως ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν σε εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι των παιδιών του Θεού, αλλά και ανάμεσά σας εξ ημών αυτών θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να παίρνουν τα παιδιά του Θεού από μαθητές του Χριστού σε μαθητές δικούς τους. Και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να με πλανήσει κάποιος και να γίνω μαθητής του ανθρώπου, ή να πλανήσω κάποιον και να κάνω μαθητές μου τα παιδιά του Θεού. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, αλλά είναι τραγικό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να προσέχουμε πως σκεφτόμαστε. Σαν δούλοι ταπεινά, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, σαν παιδιά του Θεού δουλεύοντες τον Θεό με καρδία τελεία και ψυχή θέλουσα. Αλλιώς να τα παρατήσουμε. Γιατί να τα παρατήσουμε? Γιατί αν μας εδόθησαν πολλά, πολλά θα μας ζητηθούνε. Και αν μας εμπιστεύθηκε πολλά ο Θεός, πολλά θα απαιτήσει από μας.
Καλύτερα να πάρουμε απόφαση να μην ξανάρθουμε εδώ. Εδώ είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Εδώ δεν είναι παιχνίδι. Εδώ είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Μην έρχεσαι αν δεν πάρεις στερεά απόφαση να είσαι παιδί Θεού και δούλος Θεού. Παιδί Θεού και δούλη Θεού. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Θα θερήσουμε φθορά. Και η φθορά που δίνει ο Θεός δεν παίζεται. Μην παίζεις με το Θεό. Δεν είναι εκκλησία ανθρώπινη. Είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Είναι ο οίκος του Θεού. Δεν μπορώ να παίζω. Μην παίζεις αδελφή μου και αδερφέ μου με τα πράγματα του Θεού. Όποιος παίρνει στη σάρκα του θα θερήσει φθορά, και η φθορά αυτή είναι αιώνια κόλαση. Μην παίζεις με τα πράγματα του Θεού. Ιδίως τώρα ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό μας προσκαλεί ο Θεός σε μετάνοια, σε πίστη στον Ιησού Χριστόν, και στον αποδεχθείς να είσαι πάντοτε δεδεμένος στο Πνεύματι το Αγίο. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπε ο Δαβίδ, και έχει δίκιο, στο Σολομώντα. Παιδί μου, του λέει, ο Θεός είναι αυτός που γνωρίζει και εξετάζει πάσα στα καρδίας, και τη δική σου και τη δική μου. Ο Θεός είναι αυτός που εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών. Τι σκέφτεσαι, τι προτίθεσαι, τι σκοπεύεις, τι έχεις αποφασίσει. Δεν τις γνωρίζω εγώ, λέει ο Δαβίδ, ούτε εσύ Σολομώντα. Ο Θεός γνωρίζει τι έχεις μέσα στην καρδιά σου σήμερα και τι έχεις αποφασίσει στο μυαλό σου για αύριο. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρόσκλησης, μετανοείτε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, επιστρέψτε στο Θεό και γνωρίστε το Θεό. Όχι εσείς, πρώτος εγώ, να γνωρίσουμε το Θεό και να πούμε, Κύριε Θεέ μου, εσύ είσαι Άγιος, εγώ είμαι άθλιος και ουτιδανός. Εσύ είσαι αγάπη, εγώ άχριστος. Μετανοώ, Κύριε. Να μετανοήσουμε, αδελφοί, σήμερα. Μη φύγει κανείς αυτοδικαιωμένος λέγοντας, εγώ δεν είμαι έτσι. Και εσύ είσαι και εγώ είμαι και όλοι μας είμαστε. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, περπάτε και σφόδρα διεφθαρμένη. Σήμερα είναι λοιπόν καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να αποζητήσουμε από το Θεό να καθαρίσει τις καρδιές μας. Σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να καθαρίσει τους διαλογισμούς μας, ώστε να θέλουμε το θέλω του Θεού και να πράττουμε τις εντολές του Κυρίου. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει. Γι' αυτό σας παρακαλούσα σήμερα να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε για λίγο στον Κύριό μας, αλλά με μετάνοια και επιστροφή. Να γονατίσουμε στο Θεό, αδελφοί. Μπροστά στο Θεό γονατίσουμε. Να γονατίσουμε στο Θεό, να μετανοήσουμε, αδελφοί, όλοι μας. Και να πούμε, Κύριε, εσύ ελεών ελέησέ μας. Φέρε μας τα Άγια των Αγίων του ουρανού σήμερα και βόηθα μας, Κύριε Θεέ μου, να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά σου, να θέλουμε αυτό το οποίο εσύ θέλεις και να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ εντέλεσε. Και θα παρακαλέσω και τον αδελφό τον Σπύρο τον Μαλέα, καθώς γονατίσουμε, να φέρει μια προσευχή, μια εξομολόγηση για όλους μας, μια μετάνοια σε όλους μας. Και